εκπομπής σας. Συγχαρητήρια. Είμαι ο Ανδρέας από ο Εξάστρος, απάγιο Κωνσταντίνο Μεσσηνίας. Γεια σου, Ανδρέα. Συγχαρητήρια για την ομάδα μας στο μπάσκετ, για το μεγάλο δίπλο στο ΣΕΦ μέσα. Έχει αποδείξει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ, ιδίως με τον Ολυμπιακό. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, έχει τον τρόπο να παίρνει το διπλό. Τι γνώμη έχετε? Εντάξει, έχει αυτό το που γίνεται με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Πηλέας, είναι απίστευτο. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση. Που πήγε ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Έντονι. Έτσι. Για να τα πούμε και ξεκάθαρα, στο πρώτο μέτρο κυρίως η διαιτησία ήταν 100-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Σωστό. Σήμερα. Και κατάφερε και πήρε αυτό το διπλό. Ξέρετε το ΣΕΦ τι σημαίνει, να κάνουμε και λίγο χιούμορ? Όχι, δεν θα κάνει. Όχι, δεν είναι κακό, δεν είναι. Ο καθένας όπως το βλέπει, εντάξει, τώρα νομίζω ότι είμαστε καφενείο. Όχι, δεν είναι, θα το δείτε. Στο εξοχικό φάπα, έτσι να κάνουμε ένα black humor. Συγχαρητήρια για την εκπομπή πάλι και συγχαρητήρια και τι γνώμη έχετε για τον Μπόλωνη, για την ομάδα που προσφέρουν. Εντάξει, ο Μπόλωνη βλέπεις ότι έχει βρει κάποια πατήματα στο Παναθηναϊκό χωρίς να εντυπωσιάζει, παίρνει αποτελέσματα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στα αποδυτήρια. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν είμαι μπροστά για να ξέρω τι γίνεται, αλλά όταν ζητούν οι παίκτες ακρόαση από τον ιδιοκτήτη, κάτι συμβαίνει. Ναι. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Ο καημάς που κάνει για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε πάρα να ξαναδώ, συνεχίσουμε. Πάμε, για χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.